ανεβαίνει στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων, το Λευτέρης Βογιατζής, το θεατρικό με τίτλο «Επαρχία» του Μιχάλη Βυρβιδάκη, ο οποίος έχει γράψει μέχρι τώρα 4 θεατρικά έργα. Να υπενθυμίσουμε σε αυτούς που μας ακούνε ότι το πρώτο σας θεατρικό έργο, «Το Φεγγάρι και η Λύρα», βραβεύτηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού το 1987, ότι το επόμενό σας έργο, στην Εθνική με τα Μεγάλα, ανέβηκε επίσης σε αυτό το θέατρο, σε σκηνοθεσία του Νίκου Μαστοράκη. Το τίτλο σας... Θα θυμίσω ότι ήταν επιλογή του Λευτέρη Βογιατζή. Α, μάλιστα, ναι, του ίδιου. Ήταν επιλογή του ίδιου του Λευτέρη, να το εντάξει στο ρεπερτόριο του θεάτρου της Οδού Κυκλάδων. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Το τίτλο θεατρικό σας έργο, το έχουμε δει σε βιβλίο, «Περιφύσεως», βγήκε σε βιβλίο το 2009. Δεν ξέρω, αυτό έχει παιχθεί πουθενά ή ακόμα? Αυτό έχει κάνει δύο παραστάσεις. Η μία ήταν υπομορφή αναλογίου, την οποία έκανε η Έφη Θεοδόρου, η σκηνοθέτης Έφη Θεοδόρου, στο θέατρο της Οδού Φρυνίχου. Και ένα ή δύο χρόνια μετά, ο Γιάννης Κουρλέτης, με τους Μπιζού Ντεκάντ, το ανέβασε στο Μπούζ, αν θυμάμαι καλά. Πρόκειται λοιπόν για το τέταρτο θεατρικό σας έργο, αυτό που βλέπαμε, που είδαμε σήμερα. Και κακά τα ψέματα, όσο είναι μεγάλα και αν είναι τα έργα του ξένου ρεπερτοαρίου, του παγκόσμιου ρεπερτοαρίου, το θεατρόφερο κοινό στην Ελλάδα διψάει για έργα Ελλήνων δημιουργών, γιατί βιωματικά το θυμίζουν πολύ περισσότερα πράγματα από ένα ξένο έργο, γιατί είναι άγνωστα βέβαια τα ξένα, κάθε άλλο, της παγκόσμιας λογοτεχνίας, της παγκόσμιας θεατρικής παραγωγής, αλλά περισσότερο τα ελληνικά θεατρικά έργα του μιλάνε περισσότερο βιωματικά, αν θέλετε. Και πραγματικά το συγκεκριμένο έργο, πολλοί το έχουν ονομάσει «Μαύρη Κωμωδία», εμένα πραγματικά μαύρη-μαύρη με πιάσε, δηλαδή ήταν πολύ απαισιόδοξο. Παρουσιάζει μια ελληνική πραγματικότητα που την ξέρουμε πολύ καλά, με διαπλοκή, πολιτική, με διαφθορά. Και μια χώρα, εν πάση περιπτώσει, που ιδιαίτερα μετά τα μνημόνια και την οικονομική καταστροφή την οποία έχει υποστεί η χώρα, μια χώρα στην πραγματικότητα οικονομικά καταστραμμένη, βλέπεις μια νεολαία η οποία είναι σε έναν κόσμο πραγματικά μυστήριο, όπως τον περιγράφεται στο θεατρικό σας έργο. Οπότε η πρώτη ερώτηση είναι πώς, για ποιους λόγους γράψατε αυτό το έργο και από τι εμπνευστήκατε? Όπως είδατε, το έργο αποτελείται από 7 πρόσωπα. Καταρχήν να σας εξομολογηθώ ότι όταν αρχίζω να γράφω ένα θεατρικό έργο, δεν είμαι και πολύ σίγουρος για το πού θα καταλήξει αυτό το έργο ή σε τι γεγονότα ακριβώς θα αναφερθεί, ποια θα είναι τα πρόσωπα που θα παίξουν κτλ. Δηλαδή αυτό αρχίζει σιγά σιγά να συγκροτείται μέσα στο μυαλό μου. Και βεβαίως, για να είμαι ειλικρινή στην απάντηση που θα σας δώσω, να σας πω ότι οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η παράσταση που είδατε στην συμμετοχή του Γιώργου του Σκέβα, γιατί με πήρε κάποια στιγμή τηλέφωνο και με ρώτησε, ενδιαφέρθηκε για τη δραματουργία μου και μου είπε: «Έχω δει κάτι δικό σου που μου άρεσε πάρα πολύ στο παρελθόν. Μήπως έχεις κάτι καινούριο?» Είπα: «Εγώ έχω γράψει δύο σκηνές μέχρι τώρα ενός καινούριου έργου, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς, δεν ξέρω πώς θα το οδηγήσω, δεν ξέρω πού θα καταλήξει κτλ.» Μου λέει: «Με ενδιαφέρει πάρα πολύ», συνέχισε και ήταν η ενέργεια του τηλεφωνήματος αυτού τέτοια, έτσι, και η ζεστασιά της φωνής και το ειλικρινές ενδιαφέρον που έδειξε, το οποίο, και γι' αυτό θα ήθελα μέσω της εκπομπής σας να το πω δημοσίως και να τον ευχαριστήσω δημοσίως, που με παρακίνησε να ολοκληρώσω αυτή την αρχική μου ιδέα, δηλαδή να συνεχίσω, δηλαδή να γράφω μέχρι να καταλάβω τι ακριβώς ήθελα να πω. Και έτσι σιγά σιγά μέσα από αυτούς, ο ένας χαρακτήρας έφερε τον άλλον, η μία ιδέα για τη μία σκηνή ακολουθούσε την άλλη. Συγκροτήθηκε αυτό το έργο με τις 15 σκηνές, δύο πράξεις, 15 σκηνές και 7 χαρακτήρες. Ναι, αυτό γίνεται σιγά σιγά, ξέρετε, απαισθήτως. Ναι. Δεν γράφεις ούτε με πρόγραμμα, ούτε και ξέρεις πάρα πολύ καλά πώς θα οδηγήσεις τα πράγματα. Εδώ
για το σκηνοθέτη τώρα, γιατί πραγματικά η σκηνοθέτη ήταν εντυπωσιακή. Εμένα μου βγάλε πολύ κινηματογραφικό, κινηματογραφική έτσι, κατάσταση. Δηλαδή, πώς το σκέφτηκες σκηνοθετικά εσύ? Όταν καλούμε να σκηνοθετήσω κάτι, ένα κείμενο, και ειδικά ένα κείμενο το οποίο, όπως είπε και ο Μιχάλης πριν, γεννήθηκε τον τελευταίο καιρό, πέρσι που άρχισε να το γράφει ο Μιχάλης κτλ. Θυμάμαι ακόμα τη φορά που μου πρωταδιάβασε ο Μιχάλης το έργο, ας πούμε, και μιλήσαμε γι' αυτό. Είναι σαν να γεννιέται ένα παιδί το οποίο πρώτη φορά, ας πούμε, θα βγει στον κόσμο. Δεν είναι ένα υπάρχον κείμενο. Και αυτό κάνει μεγάλη τη διαφορά με τα υπόλοιπα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Απ' την άλλη, το να σκηνοθετήσει κανείς ξεκινά από αυτό που του δίνει το ίδιο το κείμενο. Από εκεί ξεκινάει κανείς. Δεν είχα καμία πρόθεση να δώσω κινηματογραφική διάσταση στο έργο. Δεν με απασχολεί αυτό. Είμαι και του σινεμά σκηνοθέτης. Α, ναι. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν με απασχολεί. Το θεωρώ. Θεωρώ δηλαδή ότι. Όχι, εγώ μίλησα σαν θεατής. Φυσικά, σαν το ότι θέλει να κάνει ο δημιουργός. Πού είσαι εσύ? Ναι. Εγώ είμαι ναι. Και συνεφίλ τα τρελά συνεφίλ. Και το είδα έτσι. Όλοι μας, ναι. Αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ ότι τώρα θα ακολουθήσω μια μέθοδο που έχει σχέση με τη γλώσσα του κινηματογράφου. Καθόλου. Για να μην πω το αντίθετο. Το αποτέλεσμα είναι μια άλλη ιστορία. Θέλω να πω, ξεκινάς δουλεύοντας πάνω στο λόγο. Και φαντάζεσαι, και αυτό σε οδηγεί. Και βέβαια έχω ένα κείμενο στα χέρια μου, το οποίο μου προσέφερε μια ευκαιρία να βυθιστώ μέσα σε αυτό, ας πούμε, μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Είμαι ένας άνθρωπος της επαρχίας επίσης. Έχω γεννηθεί στην επαρχία. Ναι, και με συγκινεί βαθιά όλο αυτό, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε. Όχι ότι θα ήταν απαραίτητο, αλλά σίγουρα εμένα μου δίνει μια ιδιαίτερη. Ας πούμε, ένα άρωμα ιδιαίτερο, κάτι ξυπνάει. Απ' την άλλη, θεωρώ ότι ο καθένας δουλεύει με τον τρόπο του. Εγώ δεν αντιμετώπισα αυτό το έργο διαφορετικά από άλλα σε σχέση με τον τρόπο που τα αντιμετωπίζω συνήθως, θέλω να πω. Βρήκα όμως, γι' αυτό και θέλησα να το κάνω φυσικά, βρήκα κάτι σε αυτό το κείμενο, κάτι ιδιαίτερο και νομίζω μια χαρά ότι μιλάει τη γλώσσα μου, είναι ένας κόσμος, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά του Μιχάλη, τα θεατρικά του, είναι ένας κόσμος με τον οποίο μπορώ να συνδεθώ. Ενώ ο κόσμος που παράγεται μέσω της γλώσσας, αυτό θέλω να πω. Κοίταξε, εγώ σαν θεατής πάλι μιλώντας, μου άρεσε πάρα πολύ και το τέλος, δηλαδή δεν είναι ευπρόβλεπτο και ανοιχτό. Δηλαδή δεν ξέρεις τι ακριβώς έχει γίνει. Υποπτεύεσαι, αλλά δεν είναι ρητά. Είναι ένα τέλος πολύ ανοιχτό και πολύ, θα έλεγα, για άλλη μια φορά διέξοδο. Δηλαδή, με συγκίνησε, με ακούμπησε πάρα πολύ. Και πιστεύω το ίδιο θα συμβεί και με όποιον δει το έργο. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο. Ιδιαίτερα σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Να είστε καλά. Εδώ τώρα, ένα άλλο που θέλω να αναφέρω είναι το εξής, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι στο έργο εμφανίζεται η ελληνική επαρχία. Δηλαδή, ζώντας στην ελληνική καθημερινότητα, ξεχνάμε ότι είναι η πιο αστικοποιημένη χώρα της Ευρώπης. Δηλαδή, σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, το 40% του πληθυσμού δεν ζει σε μια πόλη, όπως είναι η Αθήνα. Και μόνο δεύτερη πόλη, πολύ πίσω από αυτήν, είναι η Θεσσαλονίκη και όλες οι άλλες είναι ακόμα χειρότερα. Οπότε, το ενδιαφέρον για την επαρχία είναι το εξής ερώτημα που έχω. Είναι μέσα σε μια χώρα που έχει πληγεί οικονομικά, η οποία αντιμετωπίζει κρίση αξιών κλπ. Αν η επαρχία με το γεγονός ότι εκεί τα πράγματα είναι πιο αδιαμεσολάβητα και ο κόσμος μεταξύ του γνωρίζεται, είναι πιο εύκολο κάποιος να δει τις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας. Στην επαρχία παρά στην Αθήνα, καταλάβατε τι λέω. Αυτή είναι η ερώτηση, δηλαδή, η πρώτη. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ ότι, δηλαδή, ζώντας στην επαρχία κιόλας τα τελευταία 20 χρόνια, μετά από μια διαμονή μεγάλη στην Αθήνα, επέστρεψα στην γενέτειρά μου που είναι τα Χανιά και εκεί ζω. Το έργο δεν διαδραματίζεται στα Χανιά, παρόλο που λέγεται επαρχία, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, δηλαδή παντού τα πάντα, θα έλεγα.
Ναι, όντως έχετε δίκιο στην παρατήρησή σας, δηλαδή συναντάει κανείς την πραγματικότητα σχηματισμένη με πιο αδρές γραμμές και μπορεί πιο εύκολα να διακρίνει αυτό που υπάρχει κάτω από τα πράγματα, έτσι, τις προθέσεις, τα κίνητρα των ανθρώπων, να βρει ενδιαφέροντες χαρακτήρες, να σκεφτεί, δηλαδή έχει πάρα πολύ ψωμί για έναν δραματουργό το να παρατηρεί κανείς την ζωή μέσα σε μια επαρχιακή πόλη. Τα πράγματα είναι πολύ πιο αγνά, θα έλεγα, οι άνθρωποι κρύβονται λιγότερο και μπορείς να αντλήσεις πολλές ιδέες κυκλοφορώντας στο πεζοδρόμιο μιας επαρχιακής πόλης. Νομίζω ότι το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, σε εισαγωγικά. Αυτό δηλαδή ότι είναι ένας μικρό κόσμος. Δηλαδή πολλά από τα πράγματα που συμβαίνουν στο έργο, ας πούμε, κάλλιστα θα μπορούσαν να συμβούν και σε μια μεγάλη πόλη όπως την Αθήνα κτλ. Αλλά είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος που λειτουργούν μέσα σε ένα αυτό. Πώς είναι το σκηνικό, καταλάβατε τι θέλω να πω. Ναι. Και μπορείς να τα παρατηρήσεις πολύ πιο εύκολα με έναν τρόπο, αν τα βάλεις μέσα σε αυτόν τον περιορισμό του χώρου, όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, δηλαδή αυτό το ότι τίποτα δεν είναι κρυμμένο, κρυφό μπορεί να είναι όμως, αυτό θέλω να πω. Είναι ένα πεδίο αυτό για να το ερευνήσει κανείς, νομίζω. Είναι πρόκληση. Και απ' την άλλη λειτουργεί και ως μεταφορά, δηλαδή θέλω να πω, okay, είναι μια συνθήκη εργαστηρίου. Αυτό, το ότι πήρε ο Μιχάλης, ας πούμε, κάτι και το φώτισε που, σε μια μικρή πόλη της επαρχίας, του επέτρεψε, νομίζω, να επικεντρωθεί περισσότερο. Αυτό όμως μπορεί να ισχύσει για όλη την Ελλάδα, θα έλεγα. Σωστό. Και επειδή, ακριβώς ξαναλέω, ζούμε σε μια χώρα που είναι πλέον αστικοποιημένη με την αστισφιλία, ας πούμε, της Ευρώπης, η ερώτηση είναι πώς επηρεάζει και επηρεάζεται η επαρχία από την Αθήνα. Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα. Υπάρχει αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή, στην επαρχία επικρατεί ένας αρχοντοχωριατισμός. Δηλαδή, αν γίνει κάτι στην Αθήνα, πάει να πει ότι είναι οπωσδήποτε σωστό, άρα το μιμείται η επαρχία, το ένα μεγάλο μέρος, ας πούμε. Το βλέπουμε στις εκδηλώσεις στις πολιτιστικές, αν έρθει κάτι από την Αθήνα, πρέπει ντε και σώνει να είναι κάτι πολύ καλό, ας πούμε. Δηλαδή, οπωσδήποτε το βλέπουν σαν και προσπαθούν να το δουν, λειτουργεί δηλαδή. Δεν συμβαίνει φυσικά αυτό το πράγμα, έτσι, δηλαδή και στην επαρχία πια παράγονται πολύ σημαντικά πράγματα, όπως και στην Αθήνα αναμφισβήτητα. Όμως, ναι, δηλαδή η επαρχία πάντοτε αισθάνεται μία μειονεξία απέναντι στην Αθήνα, που κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε, γιατί υπάρχουν κάποιοι τομείς που, ζωής, θέλω να πω, πολύ σημαντικοί, που η Αθήνα θα έπρεπε να ζηλεύει την επαρχία και όχι η επαρχία την Αθήνα. Μια και ζεις στην επαρχία και δουλεύεις και εργάζεσαι και μάλιστα πολύ σημαντικά στα Χανιά, πώς είναι να δουλεύει ένας δημιουργός εκεί? Όχι μόνο στα Χανιά, ενώ γενικά σε μια επαρχιακή. Κοιτάξτε, εκεί που διαφοροποιείται η κατάσταση είναι στο κοινό, στον αριθμό των ανθρώπων δηλαδή που μπορεί να ενδιαφέρονται σοβαρά για τον πολιτισμό. Με το να υπάρχουν πάρα πολλά θέατρα που να δουλεύουν εδώ στην Αθήνα και πολλά εξ αυτών παράγουν πολύ σημαντική δουλειά, δημιουργούν εκ παραλλήλου και ένα κοινό γύρω τους που τα υποστηρίζει, που ενδιαφέρεται, τι θα ανεβάζει ο τάδε σκηνοθέτης, ο Δίνας σκηνοθέτης, να πάμε να το δούμε, αυτό το έργο, εκείνο το έργο κτλ. Δηλαδή δημιουργείται σιγά σιγά ένα κοινό που ενδιαφέρεται να στηρίξει την τέχνη. Αυτό το κοινό δεν είναι δεδομένο σε μια επαρχιακή πόλη, για να μην σας πω πως είναι και τελείως αποπροσανατολισμένο, έτσι, γιατί σε μια επαρχιακή πόλη νομίζω ότι είναι σημαντικό, έτσι, ότι μπορεί να έρχεται από την Αθήνα, αλλά από την Αθήνα ένας περιοδεύων θείασος μπορεί να μην έχει καμία ποιότητα που επισκέπτεται, καταλαβαίνετε τον αριθμό. Ναι. Οπότε δηλαδή δεν έχουν κριτήριο στην επαρχία για το τι είναι σημαντικό, γιατί τι πρέπει. Τι αξίζει τον κόπο δηλαδή να πάνε να πληρώσουν εισιτήριο για να δούνε. Αυτό είναι μια καθοριστική διαφορά,
η οποία μας έχει, εμένα δηλαδή που δουλεύω πολλά χρόνια τώρα στην επαρχία, με έχει επηρεάσει και με έχει πεισμώσει. Γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να δημορφώσεις ως πολιτιστικός φορέας είναι ένα κοινό που να σε υποστηρίζει. Ένα κοινό που να αντιλαμβάνεται τη δουλειά σου, τους όρους της δουλειά σου δηλαδή, να τους αγαπάει και να θέλει να σε στηρίξει. Και για μένα αυτό είναι καθοριστικό, όπως σας λέω τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Για την ελληνική θεατρική παραγωγή, δηλαδή. Επειδή ακριβώς ο αρχοντοχωριατισμός δεν είναι μόνο στην επαρχία, είναι και στην Αθήνα, σε σχέση με, τη δυτική, με το δυτικό κόσμο. Παρίσι, ας πούμε. Με το Παρίσι, ας πούμε. Μπράβο. Ναι. Πώς αντιμετωπίζετε η ελληνική θεατρική παραγωγή και η κινηματογραφική, αλλά τώρα για το θέατρο μιλάμε, αν έχει δημιουργήσει ένα κοινό και που να το αντιμετωπίζει εισάξια, όπως και το ένα δυτικό έργο που του έρχεται απ' έξω. Υπάρχει το ίδιο πράγμα? Νομίζω ότι υπάρχει, φυσικά. Υπάρχει ένα κοινό στην Αθήνα, επειδή ζω και εργάζομαι εδώ και μπορώ να μιλήσω γι' αυτό, το οποίο δεν νομίζω ότι έχει αυτά τα συμπλέγματα του παρελθόντος. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να δει κάτι από το εξωτερικό, ας πούμε, και να υποτιμήσει μια ελληνική δουλειά. Νομίζω ότι έχουμε θέατρο σε πολύ ψηλό επίπεδο. Στον κινηματογράφο τα τελευταία χρόνια υπάρχει. Υπάρχει και στο θέατρο. Νομίζω ότι στο θέατρο είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Έτσι νιώθω. Τώρα με την κρίση, με τον κοροναϊό κτλ. Ήταν σκληρά τα χρόνια αυτά. Εγώ έκανα φέτος δύο παραστάσεις, οι οποίες δοκιμάστηκαν. Έκανα το τέλος του παιχνιδιού στο σύγχρονο θέατρο του Σάμουελ Μπέκετ και τώρα αυτό του Μιχάλη. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Εδώ στις πρόβες, ας πούμε, είχα τεράστια εμπόδια λόγω του COVID. Δηλαδή, πήγαμε πάρα πολύ πίσω, είχαμε αναβολές, επειδή ο ένας μετά τον άλλον αρρώστανε. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ελπίζω να είναι καλύτερα από εδώ και μπρος. Αυτό. Πάντως, το θέατρο σήμερα ήταν αρκετός κόσμος, ήταν γεμάτο. Ναι, αυτό είναι μεγάλη χαρά, ειδικά στους καιρούς που ζούμε. Αυτό θέλω. Και για το θεατρικό έργο, το ελληνικό, το μεγάλο. Πραγματικά ήταν εκπληκτικό έργο. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτός ο κόσμος έφυγε ευχαριστημένος. Ναι, είναι σίγουρο αυτό. Και γι' αυτό πρέπει να το δει πολλοί κόσμος. Και η ερώτηση είναι, αυτό το έργο πόσο θα παίζεται από εδώ και στο εξής, δηλαδή, για πόσες παραστάσεις είναι ανοιχτό? Κοιτάξτε, θα παίζεται σίγουρα μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Και θα εξαρτηθεί από το πότε θα αποφασίσουμε, δηλαδή, τη συνέχεια του. Μάλλον θα παίξουμε και το Μάιο, κάποιες ημερομηνίες. Είναι λίγο ανοιχτό το ζήτημα, γιατί εδώ πρέπει κανείς να υπολογίζει τα πάντα. Το ρίσκο είναι τεράστιο. Εννοώ λόγω των συνθήκων, αυτό θέλω να πω. Ναι. Όμως έχουμε την πρόθεση να το δείξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στον κόσμο και να έρθει ο κόσμος να μπορεί να έρθει να το δει. Πρέπει οπωσδήποτε να το έρθει να το δει κόσμος, αυτό είναι η τελική λέξη από μένα, γιατί είναι μια παράσταση, πραγματικά ακτινογραφία της ελληνικής πραγματικότητας, της σημερινής με όλες τις παθογένειές της. Αξίζει πάρα πολύ η παράσταση. Να πούμε δύο λόγια για τους συντελεστές της. Ναι. Οι συντελεστές, καταρχάς να πω για τους ηθοποιούς ότι είναι νέα παιδιά, είδατε οι ρόλοι είναι μικρών ηλικιών. Είναι κάποια παιδιά που είχα τη χαρά να τα εντοπίσω από σχολές, μέσα από ακροάσεις που έκανα αυτά τα χρόνια κτλ. Και τώρα είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί τους, αλλά και με πιο έμπειροι ηθοποιοί. Είναι ο Νίκος Αρβανίτης, ο Ρέστο Τζιόβας και από τη μικρότερη γενιά είναι η Γρηγορία Μεθενίτη, η Δήμητρα Ιβίτα, ο Τάσος Ολέκας, ο Δημήτρης Αποστολόπουλος και ο Απόστολος ο Καμιτσάκης. Ως προς τους συντελεστές, τη μουσική έχει κάνει η Σίμη Τσιλαλή, τους φωτισμούς ο Λευτέρης Παυλόπουλος και τα σκηνικά και τα κοστούμια τα έχω κάνει εγώ. Και την παραγωγή ο Γιώργος Τρικερδόπουλος του Λυκόφωτος. Και είναι τεράστια η χαρά το να βρισκόμαστε σε αυτό το θέατρο. Πράγματι είναι καταπληκτικό θέατρο και ιστορικό, έτσι. Να τα βλέπουμε και αυτά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.